Εκτιμώ που πάντα εκφράζεσαι με ευγένεια και με σύνεση. Και αυτό σε χαρακτηρίζει πάντα ούτως ή άλλως. Σε ευχαριστώ πολύ, και στις πολύ δύσκολες, είναι... και στις πολύ δύσκολες στιγμές, γιατί εδώ πολύ συχνά βρισκόμαστε να ισορροπούμε ανάμεσα σε ένα δίπολο που προσπαθεί να ξεχνιάσει την αλήθεια και το ψέμα ή ποιο είναι αντικειμένο. Ναι, και έχω έρθει πολλές φορές σε δύσκολη θέση όλο αυτό το διάστημα. Είναι αλήθεια και έχω προσπαθήσει πολύ να είμαι ακριβοδίκαια απέναντί σας. Και επειδή θέλω να είμαι όντως ακριβοδίκαιη, θα πρέπει τώρα να ανοίξουμε και αυτό το ζήτημα. Τι έχει συμβεί ανάμεσα σε ένα και στον Νίκο? Πήρε μια ενέργειά του με προβλημάτισε ιδιαίτερα και με στεναχώρησε. Ο Νίκος είναι μια γοητευτική προσωπικότητα. Εμένα με είχε γοητεύσει πάρα πολύ από την αρχή του παιχνιδιού με τα πολλά χαρίσματά του, τα οποία τα έχω εκθιάσει επανειλημμένα ποικίλο τρόπος. Αλλά από τη γοητεία καμιά φορά, πώς γίνεται, δεν μπορώ ούτε εγώ να το αντιληφθώ. Κάποιος άνθρωπος που σε έχει γοητεύσει μπορεί και να σε απογοητεύσει. Να σε απογοητεύσει ακόμα και με μια ενέργεια η οποία μπορεί να θεωρηθεί επουσιώδης φαινομενικά. Παρ' όλα αυτά, από έναν πολύ έξυπνο και ευφύη άνθρωπο σαν τον Νίκο, περιμένω να είναι πάρα πολύ προσεκτικός στις αποφάσεις που λαμβάνει. Και γι' αυτό δεν μπορώ να του προσδώσω κάποιο ελαφρυντικό. Δηλαδή, σε έναν φίλο μου ο οποίος είχε πιο χαμηλό IQ ή εν πάση περιπτώσει ήταν πιο χαλαρός, μπορούσα να του προσδώσω πολλά ελαφρυντικά και δεν θα είχα τις απαιτήσεις που έχω από τον Νίκο. Αυτό θέλω να πω. Αν αναφερθώ στο συγκεκριμένο περιστατικό, θα έλεγε κανείς, εντάξει, μωρέ, δεν χάθηκε ο κόσμος. Τι έγινε? Ναι, παρόλα αυτά, από τον Νίκο έχω απαιτήσεις, επειδή ξέρω ότι αντιμετωπίζει και το παιχνίδι σαν μια σκακέρα στρατηγική και βλέπει 10 κινήσεις μπροστά, και αυτό είναι και από τα πολλά προσόντα που έχει ως άνθρωπος, δεν μπορεί να μου επικαλείται ότι εντάξει, δεν το σκέφτηκα, δεν το φαντάστηκα, δεν μου πέρασε από το μυαλό. Τι συνέβη και σε πείραξε? Είχε τη δυνατότητα να ψηφίσει, την υποχρέωση μάλλον να ψηφίσει το πριγκαλά δύο κοπέλες και επέλεξε τη Σωτηρία και την Αλεξάνδρα. Εγώ το θεωρούσα από την πλευρά μου αυτονόητο ότι ή τουλάχιστον ήταν μια ανεκπλήρωτη, όπως φάνηκε, επιθυμία μου ή προσδοκία μου να ψηφίσει τη Γλυκερία. Πρώτον, γιατί σέβεται και εκτιμά εμένα. Δεύτερον, γιατί σέβεται και εκτιμά τη Γλυκερία. Τρίτον, γιατί γνωρίζει πολύ καλά ότι με την ψήφο του αυτή θα ενίσχυε το ενδεχόμενο να βρεθεί η Γλυκερία να διεκδικήσει το έπαθλο και να βρεθούμε ως δύο ζευγάρια, φιλικά, πολύ φιλικά προσκύμενα ζευγάρια, στο έπαθλο. Κάτι το οποίο θεώρησα ότι και τον ίδιο θα τον εξέφραζε μια τέτοια εξέλιξη. Και γιατί δεν το έκανε? Τι σου είπε? Το συζητήσατε? Έθεσα σήμερα το πρωί όλους τους προβληματισμούς που σου αναφέρω τώρα, παρότι μακρηγορώ. Με είπε, θα μου δώσει μια απάντηση. Δεν καθόλου. Ναι. Θα πρέπει να έχεις τον χρόνο να μιλήσεις. Η αλήθεια είναι ότι στεναχωρέθηκα με το γεγονός ότι δεν ήρθε να μου δώσει καμία απάντηση. Ο Νίκος, παρότι είναι πάρα πολύ δυνατός χαρακτήρας, και αυτό είναι τεράστιο προσόν, ένα από τα πάρα πολλά προσόντα που έχει, δυσκολεύεται πάρα πολύ αν πιστέψει ότι έκανε κάποιο λάθος ή έφτιαξε ή στεναχώρησε, δυσκολεύεται πολύ να ζητήσει συγγνώμη ή, εν πάση περιπτώσει, να πει sorry ή, εν πάση περιπτώσει, να πει ξέρεις, άμα σε στεναχώρησε κάτι τέτοιο, το αναφέρω, γιατί έχουμε βρεθεί στο παρελθόν σε τέτοιου είδους διενέξεις. Και... Άρα. Ναι. Εσύ απογοητεύτηκες. Απογοητεύτηκα, ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Και σήμερα το πρωί μίλησες στον Νίκο, αλλά δεν πήρες απάντηση. Νίκο, γιατί δεν έδωσες απάντηση στον Αναστάση? Έτρωγα. Συγγνώμη. Έτρωγα και μετά πρέπει να φύγουμε. Δεν πρόλαβα τη συγκεκριμένη στιγμή να απαντήσω το θέμα. Αλλά ήθελα να απαντήσω. Δεν έδωσες στον Αναστάση απάντηση επειδή έτρωγες? Ναι, θα μπορούσα μετά να του πω πολύ γρήγορα. Τι? Θα μπορούσα πολύ γρήγορα να το απαντήσω, αλλά ήθελα να το ακούσω. Ήθελα πράγματι να ακούσω όλα όσα είχε να πει. Και μετά. Φαντάζεσαι τώρα ένα κολλητό αδελφικό φίλο να σου πει: ξέρω, δεν σου απάντησε επειδή έτρωγα. Αυτό λίγο. Εντάξει, μου αρέσει πολύ το ιδιόρυθμο χιούμορ του και εγώ έχω φλεγματικό βρετανικό χιούμορ. Ξέρω ότι είναι λάτρης του Τσέρτσιλ. Αλλά άμα πω εγώ, γιατί εκείνη τη στιγμή καθάρισμα μπατονέται στα αυτιά μου, ας πούμε, πώς θα σου φαίνονταν, άμα σου το έλεγα? Δηλαδή, θα ήταν ένα εξίσου ανιαρό αστείο που δεν φημίζεται και τα νιαρά του αστεία. Έχει εξαιρετικό χιούμορ. Αλλά τώρα δεν απάντησα στον αδελφικό μου φίλο Αναστάση επειδή έτρωγα. Μεσολάβησε μετά ένα οκτάωρο, ήμουνα δίπλα του, ξάπλωσα δίπλα του στο καμαρίνι, ήμουνα πέριξ και τα λοιπά. Εντάξει, δεν έλαβα μια απάντηση, ξέρω εγώ, ένα νεύμα.
κάτι. Πραγματικά δεν αστευόμουν τη συγκεκριμένη στιγμή, πραγματικά, αφού του είπα και το ίδιο. Ας το μιλήσω. Άμα δεν αστευόσουν, είναι ακόμα χειρότερο που δεν αστευόσουν. Τουλάχιστον, άμα αστείευεσαι, θα πω ότι είναι κακό κουσουαστείο. Αν δεν αστευόσουν, να σου λέω, υπήρχε περιθώριο 8 ώρων. Μπορούσε να το διορθώσει. Μετά θα μπορούσα να πω στην Ανάσταση για να του πω. Πάλι η διορθμία, τι την αστευόμουν. Εκείνη τη στιγμή όντως έτρωγα, αφού σου είπα. Ωραία, μεσολάβησαν ακόμα 52.000 στιγμές δευτερολέπτων. Μεσολάβησαν. Στο διαδραμώντα χρόνο λοιπόν, που δεν έτρωγες, είχες τη δυνατότητα να έρθεις και να πεις, «Ει φίλε, έλα εδώ». Τώρα παίζουν, δηλαδή συγγνώμη Κατερίνα, ειλικρινά δηλαδή. Ναι, μα ναι, και εγώ περιμένω. Νομίζω ότι να μιλάω πει με τον Νίκο Πελετιέ, όχι με τον Αργύρη. Χώμα. όχι, μα έχεις μια... Ένα σέβας από την πλευρά μου. Απαντήσω. Θα απαντήσεις οπωσδήποτε και θα ήθελα, επειδή καταλαβαίνω ότι αποκλείεται μόνο και μόνο το γεγονός ότι δεν ψήφισε τη Γλυκερία να σε κάνει να αισθανθείς έτσι και να διαχωρίσεις με αυτόν τον επίτρεψέ μου έτσι σοβαρό τρόπο τη θέση σου από τον Νίκο. Πράγμα που δεν έχεις κάνει ποτέ μέχρι τώρα, ίσα που... Αν είχε κάποιον άνθρωπο στήριγμα μέχρι τώρα, Νίκο, σε αυτό το παιχνίδι, ήσουν ξεκάθαρα εσύ. Εγώ τον έχω παρασυστεί επανειλημμένα, έχω καταγράψει τουλάχιστον 15 φορές που πήγα κόντρα ακόμα και στα προσωπικά μου, πιστεύω για να το υπερασπιστώ. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς όταν γίνεται μια παρεξήγηση μεταξύ τους, μέσα στις 8 ώρες δεν βρίσκει 10 λεπτά να πάει να αντιλήσει με το φίλο του. Έλα, Νίκο μου. Πραγματικά από χθες που είχαμε το τσακωμό μας με τον Αναστάση. Τσακωθήκατε με τον Αναστάση? Όχι, αυτό είναι την λεκτική διαμάχια, ας πούμε έτσι. Ούτε δεν είχαμε καν λεκτική, δεν μιλήσαμε καθόλου. Απλά, δεν μιλήσαμε καν. Έκλεισε την πόρτα και χρησιμοποίησε μια λέξη. Απογοήτευση. Μα το είπα και εδώ. Η μόνη λέξη. Μα είσαι ένας άνθρωπος που με γοήτευσες και με απογοήτευσες. Ναι, το είπε και πριν. Τόσο απλά. Για πες μου. Ο Αναστάσης στο παρελθόν μου έχει δώσει πολλές αφορμές. Πάρα πολλές αφορμές για να με απογοητεύσει, βαρετές αφορμές. Λόγους ήταν πιο βαρετοί οι λόγοι. Και οπότε σου δώσω Αναστάσεις. Μου έδωσε, ναι. Όπως? Για παράδειγμα, για θέματα που δεν αφορούσαν καθόλου, όπως που με την νίκη που θεώρησα πως όλο αυτό με χαρτιά έγινε με την νίκη. Ο Αναστάσεις εκεί κατά κάποιον τρόπο θύμωσε λίγο. Και επανειλημμένα μου έλεγε πως αυτό το σενάριο δεν πιστεύει πως είναι. Τώρα είμαι ο Τζέισον πάλι που του ζήτησα συγγνώμη στην τηλεόραση. Με επηρέαζε πάλι. Πάρα πολλές φορές με επηρέαζε τις απόψεις μου. Νίκο, δεν μπορώ μου να καταλάβω τι αναφέρεσαι. Δεν καταλαβαίνω τι λες. Πάρα πολλές φορές ο Αναστάσης. Να του ζητήσει συγγνώμη επειδή έλεγε ότι οι άντρες δεν κλαίνε και λέω μην το λες αυτό. Είναι κακό που το έκανε αυτό δηλαδή. Σου είπα, αλλά μετά νιώσα άσχημα που το είδα. Ένιωσε άσχημα που μου είπε συγγνώμη. Επειδή το ένιωθε. Δεν το ένιωθε. Ωραία, άρα δεν μου έχει ζητήσει ποτέ συγγνώμη. Όχι. Ωραία, ευχαριστώ. Έχει πει λοιπόν, αναφέρει δύο περιστατικά που ο Αναστάσης σου έχει πει την άποψή του σε σχέση με αυτό που έκανε. Ναι, και με την νίκη για παράδειγμα. Εκεί είχαμε μια έντονη διαμάχη. Πάλι έτρωγα και εκεί το cheesecake τη νίκη. Μεταξύ μα είχαμε μια πάλι γιγαντία διαμάχη λεκτική. Άρα δεν μου. Που πάλι μου έκανε παρατήρηση με έντονον τρόπο. Παρατήρηση, αλλά εγώ δεν το απάντησα. Ωραία. Με τη σωτηρία στο παρελθόν, όχι μόνο δεν τον ρώτησα και δεν τον νομίζω ότι είχε ψηφίσει σαν αγαπημένη παίχτρια, αλλά και ακόμα που την ψήφισε για αποχώρηση. Δεν έχω ψηφίσει για αγαπημένη παίχτρια τουλάχιστον δύο φορές η σωτηρία. Από μόνος μου. Για αποχώρηση. Αυτοβούλος. Για αποχώρηση, όσες φορές με ψήφισε η σωτηρία, δεν ψήφισα κι εγώ. Και ήταν αμοιβαίο. Μου το είπε, γεια σου Αναστάση, με ψήφισε και λέω γεια σου σωτηρία που θα σε ψηφίσω. Και αυτό το σέβομαι και μου αρέσει, αλλά και την Γλυκερία δεν ψήφισα. Απλώς δεν. Ακόμη το θεωρώ πως είναι πραγματικά ασήμαντη. Είναι εντελώς ασήμαντο εάν εγώ ψήφισα την Γλυκερία για αγαπημένη παίχτρια. Ναι, το σωστό θα ήταν να ψηφίσω τη γυναίκα του φίλου μου. Αλλά δεν το έκανα. Και νιώθω πως η τιμωρία που παίρνω από τον Αναστάση είναι χίλιες φορές μεγαλύτερη. Χθες που μου μίλαγε, έλεγα από μέσα μου. Μα γι' αυτό είπα και εγώ ότι επειδή αυτό είναι η αφορμή, προφανώς έχουν συμβεί άλλα πράγματα που τον έχουν κάνει να έχει αυτή τη συμπεριφορά. Ναι, αυτό μόλις είπα. Έχουν συμβεί άλλα πράγματα που προσπαθώ να σκεφτώ τι άλλα, αλλά δεν. Εσύ πριν δεν μας είπες εσύ. Εσύ σκέφτεσαι πράγματα που εσένα σε έχουν πειράξει. Εδώ λέμε τα πράγματα ότι υπάρχουν πράγματα προφανώς είναι πολλά που έχουν πειράξει τον Αναστάση απέναντί σου. Σωστά. Εντάξει. Κατερίνα.
Μισό λεπτό, Γιώργο. Και επίσης, εδώ λέει ο άνθρωπος ότι περίμενε μια απάντηση από σένα, την οποία δεν πήρε καθόλου τη διάρκεια όλων αυτών των ωρών. Επειδή πραγματικά, αν πήγαινα να του μιλήσω, αυτό που θα περίμενε και μπορεί και ορθά είναι μια συγγνώμη από εμένα. Επειδή και στους άλλους παίχτες είχα πει πως έκανα λάθος. Αλλά τώρα που ξαναβλέπω την κατάσταση από ψηλά, εάν έπαιρνα ο χρόνο πίσω, πάλι θα ψήφιζα την Αλεξάνδρα, επειδή ήθελα. Η φιλική μας σχέση με τον Αναστάση τώρα πέρασε από γιγαντία δοκιμασία. Άρα το έκανες επίτηδες για να περάσει η σχέση με τον Αναστάση. Ήθελες να περάσει η σχέση με τον Αναστάση σε μια γιγαντιαία δοκιμασία. Δεν το ήθελα, το έκανα άθελά μου και πέρασε από αυτήν την γιγαντιαία δοκιμασία. Δεν μιλιόμαστε από χθες για αυτό το θέμα. Άρα εάν το έκανα κάτι πραγματικά άσχημο, κάτι πιο άσχημο,